Σε ελέγχου που διενήργησε το Σώμα Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματο στο πλαίσιο τη πάταξη τη φοροδιαφυγή του λαθρομπορίου και τη αποκάλυψη αδειλωτών δηλαδή, εσόδων από τι υψηλά εισοδηματικέ τάξει από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, προέκυψαν οι εξή περιπτώσει μεγάλη φοροδιαφυγή. Δικηγόρο η Γλυφάδα δεν εξέδωσε τρει αποδείξει παροχή υπηρεσιών ύψου 723.353 ευρώ. Επιχείρηση εστίαση στην Αθήνα δεν εξέδωσε αποδείξει ύψου 1.217.000 εκατομμυρίου 217.000. Δικηγόρο ο Νόγιο Δημήτριο δεν εξέδωσε αποδείξει παροχή υπηρεσιών ύψου 1.100.000 εκατομμυρίου 100.000 ευρώ. Κρατικός Φορέας Μεταφορών δεν εξέδωσε τρία φορολογικά στοιχεία ύψους 144.000 ευρώ. Γνωστή εταιρεία αγοροπολιστία ακινήτων στη Γλυφάδα είχε ανακρίβεια σε δύο συναλλαγέ ύψου 7.820.000 ευρώ. Πλαστικός χειρουργός δεν δήλωσε έσοδο 2.318.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ειδικών ελέγχων από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών καταλογίστηκαν πρόστιμα και σε δύο τεχνικές εταιρείες στην Αθήνα και στην Πάτρα. Παράλληλα, στην περιοχή τη Αντική, οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 35 επιχειρήσει έλαβαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ύψους 40.300.000 ευρώ με αποτέλεσμα να συμψηφίσουν ή να του επιστραφεί ο ΦΠΑ ύψους 10.050.000 ευρώ. Επίση, 25 επιχειρήσει εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια. 59.100.000 ευρώ προκειμένου να διευκολύνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής τους λήπτες των εικονικών τιμολογίων. Στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη, από του ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν και μετά από επεξεργασία των στοιχείων, προέκυψε ότι σε 19 περιπτώσει έγιναν εικονικέ συναλλαγέ ύψου 19.5 εκατομμυρίων ευρώ, ζημιώνοντα το δημόσιο από μη καταβολή ΦΠΑ ύψου 4.485.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχείρηση εκτροφή πουλερικών, βιοτεχνία φωτιστικών, εργαστήρια ζαχαροπλαστική, καθώ επίση και επιχείρηση εξκαφών.